Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα ονομάσουμε Huawei Mate XS και πώς έσπασα το κινητό μου. Γιατί απλά για να σας το δείξω, για να έχετε μια πρώτη εικόνα, το κινητό πλέον είναι κάπως έτσι. Με τη γραμμούλα αυτή εδώ πέρα, η οποία ήταν πιο μικρή πριν από κάποιο διάστημα, αλλά μεγαλώνει. Και τις γραμμούλες που βλέπετε εδώ πέρα. Και πάμε λοιπόν να πούμε τα βασικά. Το Huawei Mate XS είναι ένα τηλέφωνο το οποίο πήρα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τον Αύγουστο του 2022. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του... Όχι. Τον Αύγουστο του 2021. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 2022 και η αλήθεια είναι ότι το τηλέφωνο αυτό έχει σπάσει η οθόνη του περίπου από τον Ιούνιο του 2022, δηλαδή δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο. Με βλέπετε να γελάω, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος όταν έγινε το συγκεκριμένο και να σας πω πώς έχει γίνει. Είμαι με το ποδήλατο, έχω φτάσει γραφείο, είμαι δουλειά και έτσι όπως είμαι, η βάση έχει 4 γωνίες τις οποίες πιάνει και μπαίνει το κινητό μέσα για να μην μπορεί να φύγει. Έχει πιαστεί το κινητό χωρίς να το καταλάβω, το κατάλαβα εκ των υστέρων, στην γωνία την κάτω, και έτσι όπως έχει πιαστεί στη γωνία την κάτω, πάω να το βγάλω, να το τραβήξω, μου το πιάνει εκεί πέρα, πέφτει κάτω, ανοίγει, δηλαδή για να καταλάβετε καταλήγω να το βρω από έτσι όπως είναι κλειστό, το βρίσκω κάπως έτσι ανοιγμένο και να στέκεται έτσι όρθιο, με το που το βλέπω το συγκεκριμένο έχω καταλάβει ότι εδώ Houston έχουμε πρόβλημα, αλλά λέω εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Το πιάνω, το σηκώνω και βλέπω αυτό ακριβώς που σας έδειξα στην κάμερα. Δεν ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και επειδή έχει αρχίσει και βρέχει, θα σήμαζε αυτό προς τα μέσα, γιατί έχω την κάμερα και δεν θέλω να γίνουν όλα χάλια. Μαζεύτηκα λοιπόν μέσα, εγώ και οι δύο σκιές μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή να έχω από πίσω μου. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με το κινητό. Μιλάγαμε λοιπόν και θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Είπαμε ότι είναι το Huawei Mate XS και πώς το έσπασα. Είμαι λοιπόν που λέτε στη δουλειά, πάω να το βγάλω από τη βάση όπως σας έχω ήδη πει. Πιάνεται στη γωνία από κάτω, πέφτει κάτω, στέκεται, βασικά εγώ μπορεί να το βρήκα όπως σας έδειξα προηγουμένως έτσι ανοιχτό σε γωνία και απλά να κάθεται κάπως έτσι. Το κινητό βέβαια στα πολύ γρήγορα όπως το αντιλήφθηκα, με το που είναι στη βάση έτσι, είναι πιασμένο εδώ, πάω να το βγάλω, πιάνεται, μου γλιστράει, μου φεύγει από τα χέρια. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε, έκανε ένα bounce, χτύπησε δηλαδή μία φορά κάτω, σηκώθηκε ελαφρώς από το έδαφος, ξαναγύρισε κάπως, χτύπησε κάπου εκεί πέρα, τώρα κάπου κάπως έπιασε και μετά σηκώθηκε απλά και στάθηκε όρθιο όπως σας έδειξα. Το πιάνω στα χέρια μου, το σηκώνω, το βλέπω, έτσι όπως ήταν ανοιχτό. Δεν ξέρω αν θα φανεί τώρα. Δεν θα φανεί γιατί θεωρητικά είναι αναμένο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, εντάξει, τώρα βλέπετε αυτό. Έτσι όπως ήταν σε γωνία, ήταν κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι μόνο αυτό, γιατί έχει αρχίσει, είναι σαν να ξεκολλάει η οθόνη. Θέλω να πάνω, εγώ το μόνο που έβλεπα ήταν μια γραμμή εδώ, ακριβώς στο σημείο που διπλώνει και κλείνει, η οποία ήταν μαύρη. Από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά φαινόταν κανονικά η οθόνη, αλλά το κανονικά είναι το κανονικά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κινητό, δηλαδή διάβαζες με τα γράμματα, είχε διάφορες γραμμούλες επίσης εδώ πέρα πάνω. Τέλος πάντων, λέω, δεν πειράζει, τώρα ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τελείωσα τη βραδιά μου, συνέχισα την ημέρα μου, γύρισα σπίτι και λέω θα πάω, αφού είναι και μέσα στην εγγύηση, να δω μήπως μπορούμε να το καλύψουμε με κάποιον τρόπο, δεν ήξερα. Να μήπως με δούνε όμορφο και μου πούνε επειδή είσαι εσύ, μήπως επειδή είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και ό,τι θέλετε γράψτε το όμως στα σχόλια διάφορες απορίες για το κινητό, για το
πώς το κατάφερα, τι έκανα, ό,τι θέλετε, γράψτε το στα σχόλια. Ποια είναι η άποψή σας, τα πάντα. Είμαι λοιπόν στη Huawei, καλησπέρα τα παιδιά, καλησπέρα, καλή βραδιά, τα κλασικά. Τους λέω τι έχει γίνει, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι το ότι μπορώ να το κρύψω ή δεν είναι ότι μπορώ να πω ότι ξέρετε τι έσπασε. Πώς έσπασε. Κάπου όπα. Τους λέω το και το. Έχω ψάξει ήδη στο ίντερνετ βέβαια πάνω κάτω για να έχω μια εικόνα από το πόσο κοστίζει η οθόνη. Μου λένε τα κορίτσια εκεί πέρα στο κατάστημα της Huawei. Δεν γίνεται να το καλύψουμε. Γιατί αυτό τέλος πάντων θα πάει για να αλλαχθεί η οθόνη. Θα πάει στην εταιρεία απευθείας. Λέω ωραία. Ήξερα γενικότερα ότι είναι λίγο ακριβή η οθόνη για να αντικατασταθεί. Δεν ήξερα πόσο ακριβή ακριβώς είναι γιατί οι τιμές που βρήκα στο ίντερνετ δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες. Υπολόγιζα κι εγώ. Λέω αυτό το P30 έχει μια οθόνη η οποία κοστίζει για να αλλαχθεί γύρω στα 250 ευρώ, άντε λέω αυτό, είναι λίγο πιο εξελιγμένη, είναι και λίγο αναδιπλούμενη και τέτοια. Άντε λέω να κοστίζει 5 εκατοστάρικα. Αλλά γυρνάω και λέω στο κατάστημα, μην μου το πείτε μπαμ και κάτω, θα καθίσω λέω, γιατί είχε μια καρέκλα εκεί μπροστά, θα καθίσω. Αν μου το πείτε σιγά σιγά, να δείτε ότι σβήνω, ρίξτε μια σφαλιάρα, φέρτε ένα ποτήρι νερό, λίγο να επανέλθω. Μου λέει εντάξει, η τιμή είναι 1100 ευρώ. 1163, νομίζω 1160, 1130, κάτι τέτοιο. 1100 ευρώ τέλος πάντων. Λέω 1100 ευρώ για να αλλάξουμε την οθόνη. Μου λέει ναι, γιατί είναι αναδιπλούμενη, γιατί έχει δική τεχνολογία επάνω, αυτά τα έχω διαβάσει στο ίντερνετ. Λέω μπορεί να γίνει κάτι, μπορούμε κάπως να μειώσουμε λίγο την τιμή, κάτι να δούμε, κάτι να κάνουμε. Μου λέει δεν γίνεται για το λόγο που σας είπα και προηγουμένως. Χαμογελάω, λέω ευχαριστώ. Γεια σας. Έκτοτε, επανήλθε στη χρήση αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου, είναι το Huawei P30 Pro. Σκέφτομαι, για να σας πω την αμαρτία μου, να πάρω το Mate 50. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Ευρώπη, από ό,τι διάβασα λίγο θα ψηλοανακοινωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή και πάλι πραγματικά σας το λέω, με βλέπετε να γελάω. Τότε δεν γελούσα. Ναι, μεν το πήρα λίγο χαλαρά, γιατί ως επιτοπλίστων είμαι λίγο απρόσεκτος με τα πράγματά μου και ήξερα ότι κάποια στιγμή θα την κάνω τη ζημιά και θα την κάνω τη χαζομάρα, αλλά δεν περίμενα να γίνει τόσο σύντομα. Λέω άντε να περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια, να λήξει εγγύηση, να το χαρίσει και λίγο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Επίσης μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου που γύρισα σε ένα κινητό που επάνω έχει Google. Θες γιατί είχα μάθει, θες γιατί είχα βολευτεί, θες γιατί είχα πει στον εαυτό μου ότι έλα μωρέ εντάξει, ένα κινητό χωρίς Google είναι, θα το συνηθίσεις, δεν έγινε και τίποτα. Πάντως σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν χάρηκα που γύρισα σε ένα κινητό με Google. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η αίσθηση και η εμπειρία όταν γύρισα στο P30 Pro, κυρίως γιατί με το που το άνοιξα και ξεκίνησα λίγο να χρησιμοποιώ το κινητό τύπου την πρώτη ημέρα ή τη δεύτερη, ξεκίνησε, δεν ξέρω γιατί, δεν είναι ότι είχα κάνει επαναφορά ή είχα κάνει οτιδήποτε και δεν το είχα αλλάξει και σαν λειτουργία, ξεκίνησε το Google Map να μου πετάει ειδοποιήσεις. Είστε εκεί, ήσασταν εκεί, πείτε μας την άποψή σας, κάντε ένα σχόλιο. Ανεβάστε κάτι, δείξτε κάτι, πείτε κάτι. Να κάθομαι να σκέφτομαι όλη την ώρα και να λέω δεν γίνεται να χτυπάει το κινητό ασταμάτητα και να βλέπω που ήμουνα και να καταλαβαίνω, όχι δεν το ήξερα, και να καταλαβαίνω ότι η Google όχι απλά ξέρει το που βρίσκομαι, τι κάνω, πώς το κάνω, αν έχω το κινητό στην τσέπη, αν το έχω απ' έξω, αν έχω τα πάντα. Ήτανε πάρα πολύ ενοχλητικό, γιατί με το Mate δεν τα είχα αυτά. Επίσης τεράστια διαφορά και πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός για το πώς θα χρησιμοποιήσω ξανά τις λειτουργίες που είχα διαθέσιμες μέσα από τη σελίδα ως προς το κανάλι, από πληροφορίες, από διάφορα θέματα επεξεργασίας βίντεο, τα πάντα. Με εκνεύρισε και με ενόχλησε απίστευτα, γιατί ό,τι και να προσπαθούσα να κάνω, μου άνοιγε κατευθείαν την αντίστοιχη εφαρμογή του κινητού και κάποια στιγμή, για να καταλάβετε, απλά διέγραψα την εφαρμογή για να μπορέσω να κάνω τη χρήση που ήθελα και τα πράγματα που ήθελα, γιατί δεν μπορούσα να τα κάνω από την εφαρμογή. Με εκνευρίζει ακόμα το γεγονός του ότι για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω κάποια πράγματα που θέλω στο YouTube πρέπει να με πετάξει στην εφαρμογή, το οποίο επίσης το βρίσκω απίστευτα, απίστευτα εκνευριστικό. Γενικότερα, αν με ρωτούσε κάποιος, θα έλεγα ότι όχι, συγγνώμη, δεν θέλω να γυρίσω πίσω σε κινητό με Google. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχω επανέλθει όπως σας έχω πει στο P30, έχω ψιλοσυνηθίσει, ξανακάνω αυτά τα πράγματα που έκανα και πριν, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει καμιά διαφορά, όχι μεγάλη ή καμιά τρελή ή οτιδήποτε, δεν έχω δει διαφορά στη χρήση, δεν έχω δει διαφορά στις εφαρμογές, γιατί όπως είχα πει κάποια στιγμή και στο review του Mate XS, όλες τις εφαρμογές που εγώ χρησιμοποιώ τις είχα διαθέσιμες, άρα δεν μου έλειπε οτιδήποτε. Τι άλλα, τίποτα άλλο. Αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ξανά Σεπτέμβριο του 2022, μετά από το διάστημα που έχει περάσει, για να σας πω την αλήθεια, έχω αρχίσει πάλι και σκέφτομαι μήπως αντί να πάρω το Mate 50, φτιάξω την οθόνη και αρχίσω να χρησιμοποιώ ξανά το κινητό. Βέβαια μετά σκέφτομαι ότι είμαι τόσο ατζεμής που θα την ξανασπάσω την οθόνη
Και αν είναι κάθε φορά να δίνω 1000 κάτι ευρώ για να φτιάχνω μια οθόνη, προφανώς δεν με συμφέρει. Οπότε δεν ξέρετε. Ας ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και το άλλο και εδώ είμαστε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι χρειάζεται, ό,τι ανεβαίνει, οτιδήποτε από το κανάλι. Γράψτε μου ό,τι θέλετε στα σχόλια, από τη σκέψη σας, την άποψή σας, τη γνώμη σας ή οτιδήποτε. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά, μπορείτε να με κοροϊδέψετε και να γελάσετε ελεύθερα. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Γεια σας!